Τι θα γινόταν αν ετίθεται ο όρος να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο με 180. Για να πέσουν οι μάσκες. Γιατί εγώ βλέπω ότι εκεί το γυροφέρνεται. Πώς είπατε? Ποιες μάσκες θα έπαφταν? Οι μάσκες, όλοι λιονταρίζουν μέσα στην αίθουσα. Πάμε με 180. Εσείς τι θα κάνατε τότε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Γιατί δεν τη στηρίξουν οι άλλοι τότε? Λέτε δεν τη στηρίζω εγώ, αλλά και δεν τη στηρίξουν οι άλλοι. Γιατί δεν τη στηρίξουν οι άλλοι? Όχι, θέλω να δω τι υπάρχει πραγματικά. Γιατί οι λιονταρισμοί εκ του ασφαλού, κύριε Πρεδεντέρη, δεν έχουν καμία ουσία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Στηρίζουμε τον κύριε Καταφέρη. Λέτε ότι εσείς δεν θα ψηφίσετε, δεν στηρίζετε αυτή την κυβέρνηση, διότι δεν τη έχετε καμία εμπιστοσύνη. Αυτό δεν είπατε. Μπράβο. Γιατί δεν τη στηρίξω, Μαράς? Δεν ξέρω, ας δούμε. Ας το κάνει με 180, να δούμε θα κάνει. Μα θα δούμε. Όχι, δεν έτσι και πέντε αλήθειες. Έτσι είναι. Δεν κλείνουμε γελάκια. Μα ακούω τη μισή του κοινωνική ομάδα να λέει, αν εξαρτάται από εμάς, θα ψηφίσαμε. Εάν εξαρτάται από εμάς, να ψηφίσαμε. Λοιπόν, λιονταρισμούς εκ του ασφαλούς δεν επιτρέπει, νομίζω, η περίοδος που διανύουμε. Πάμε με 180 να δούμε τι θα βγει. Δεν μου εξηγήσατε γιατί θα πρέπει ένα άλλο κόμμα να στηρίξει την κυβέρνηση με την οποία εσείς έχετε πει ότι δεν της δίνετε καμία πίστοση. Γιατί ακούω την κλεμμυστική ομάδα και λέει, αν εξαρτάται από εμένα. Ένα, ο Μητσοτάκης το είπε και πήγε πίσω και το πήρε πίσω μετά. Δεν νομίζω, μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω. Θα δούμε αύριο. Δηλαδή, να σας ρωτήσω. Αν υπήρχε... Τι σημαίνει, ο κ. Σαμαράς, ναι. Θέλει περισσότερο από την κυβέρνηση να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο. Περισσότερο. Να ψηφιστεί, να οδηγήσει, εάν μπορεί, όλοι το θέλουμε τη χώρα σε εκλογές, αλλά να έχει πάρει τα χρήματα χωρίς να έχει πάρει αυτός το βάρος της ψηφοφορίας. Αυτά λοιπόν όμως δεν έχουν ουσία. Ουσία έχει να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε. Θα επιβιώσουμε χωρίς εκβιαστικά δυνήματα.